αστέρας, πατήρ μπομπάς πατέρας. Δεν είναι πια και τέρας, ο λίγον στρουμπουλός. Τα ερωτηματικά του, μήπως και η σπορά του, δεν ήτανε δικιά του και του έλαχε ιός. Στον έρωτα κουρέλας, ιός κι όχι πατέρας. Κι αφός δεν είναι τέρας, ο λίγον μαλακός. Η μόνη ερωμένη, προκατασκευασμένη, να έχει την υγεία του, το σπίτι ο μπαμπά του, την υπηρετριά του και λίμιο μηδέν. Ερωτηματικά, μήπως και η σκορά δεν ήτανε δικιά του και του έλεγχε ιός. Μα είναι σοβαρός, ρωτάει κι ο γιατρός. Αυτό θα μας το δείξει πια στο ρόλο του πατρός. Στον έρωτα τελώς, ιός κι όχι πατέρας. Κι αυτός δεν είναι τέρας και λεβέντο μαλακός. Η μόνη ερωμένη, προκατασκευασμένη, να έχει την υγειά του, το σπίτι του μπαμπά του, την υπηρετριά του και λίμιτο μηδέν, και λίμιτο μηδέν, και λίμιτο μηδέν. Θα μελαγχολήσω κι ύστερα εγώ, κι ύστερα εγώ πως θα συνεχίσω. Τι ζωή θα ζω αν δεν είσαι εδώ. Καλησπέρα. Ποιος είναι, παρακαλώ? Κάποια που σε νοιάζεται και σ' αγαπά. Κάποια που με νοιάζεται και μ' αγαπά. Αυτά είναι, Δεσποινής. Αν εσείς έχετε όρεξη να κάνετε χιούμορ στις 4 ώρα το πρωί, πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχουν και επιστήμονες οι οποίοι ξενυχτούν και μελετούν τις διατριβές τους και τους ενοχλείτε. Ναι, καληνύχτα σας. Μα γιατί να είναι τόσο ηλίθιος? Θεέ μου, τον θέλω. Ένας τέτοιος άντρας θα με κάνει ευτυχισμένη. Εγώ μια μέρα θα τον παντρευτώ γιατί το αξίζω. Έτσι, Θεέ μου. Συμφωνείς, Θεέ μου? Χριστέ. Το ξυπνήσουμε το παιδί. Δεν ξυπνήσω το παιδί, κοιμάται ρο, καλύτερα το παιδί. Αχ, το βλέπω, το βλέπω και σπαράζει η καρδιά μου. Εγώ να χορεύω Μακαρένα όλη τη νύχτα για το παιδί εδώ, να σκοτώνεται στα βιβλία και να κουράζεται. Ένα αφεντικό μέτρο είπα, να σκέφτω να κάνει ένα αλβανάκι, να καθάριζε τζάμια. Αντα αλβανάκι, δεν το είχα πάρει απόφαση ρε, αντα αλβανάκι, αλλά εγώ το έχω κάνει με Ελληνίδα, όχι με Αλβανίδα. Τι διάβασε? Διαβάζει αγγλικά για αρχάριους. Τώρα μαθαίνει αγγλικά. Αφεντικό, σκέψου να πήρε τίποτα διπλώματα μαϊμού ο κύριος Αλέξανδρος. Ένα έκανε στην Αγγλία έλλειτο 2 τόσα χρόνια. Πρώτον, ο βίος δεν είναι έλλειτος, είναι έκλειτος. Και δεύτερον, σκασμούσε, το ξυπνήσουμε το παιδί. Τι κάνεις εκεί? Γιατί τι κάνω? Περιμένω τους γιατρούς. Ποιους γιατρούς? Τους που πανικολάονται, αυτούς που έκαναν το τεστ. Α, κοίτα, να γεράσει με. Όταν θα έρθει μαζί μου στην δισκοτέκ, σε διατεταγμένη αποστολή θα πίνει μόνο αναψυκτικό. Κατέβα το ξέρω σου εκεί. Δεν θα μου δώσει Παπα-Νικολάου. Ποιο Παπα-Νικολάου και ο Παπαφλέσσα μου λέει, τα 10.000 βρε, αδερφέ μου. Τα 10.000 απεικονίζουν τον ιατρό Παπα-Νικολάου και τα 5.000 τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Αυτόν που έκλεισε στη φυλακή οι Έλληνε. Α. Oh. Όξι και ξέρω. Εσύ παίρνει το μισθό σου. Αυτό είναι χαντζηλίκι για τον ιόν μου. Α, και καλά. Και πόσο χαρτζηλίκι παίρνει ο γιος σου, όσο παίρνω εγώ μισθό σε ένα χρόνο? Πόσα λεφτά θα χαρτζηλικώνω το μοναχοπέδι μου? Τέλεγα, τις πάμε γρήγορα. Καληνύχτα.
Μεγάλε μου καημέ. Ρε, και να είχα κι εγώ ένα πατέρα σαν και σένα. Και σήμερα όχι ο καημός του, αλλά ο δαλκάς του. Πολλά λες. Να μάθω τι τα θέλει όλα αυτά τα αγγλικά βιβλία για αρχάριους. Μεγάλη απορία έχω. Λοιπόν, αφεντικό, πήγε τώρα για ύπνο και απορρίσω αύριο το πρωί. Πάω κι εγώ, Έλα σου παρακαλώ. Α, Μαγδαλένα. Άρη, κύριε Μαγδαλένα. Σας επιστρέφω αυτά τα χρήματα, σεβαστέ μου πατέρα. Γιατί δεν ανέχομαι άλλο ολόκληρο στους επιστήμων να με συντηρείτε. Θέλω να τα βγάζω με τον τίμιο ιδρώτα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο γιος σας, Αλέξανδρος. Κύριε Αλέξανδρε, εσείς? Δεν το πιστεύω. Ήρθατε τελικά. Ήρθα. Κύριε Αλέξανδρε, ήρθατε να με κάνετε ευτυχισμένη. Τόσα χρόνια περίμενα αυτή τη στιγμή. Κι εγώ. Μωρό μου, σφίξε με στην αγκαλιά σου. Κάνε με να πιστέψω ότι δεν ονειρεύομαι. Αμέ. Να, αγόρι μου, ήπιες ουίσκι για να πάρεις θάρρος. Δεν πάρεις το ουίσκι, είναι κονιάκ ή πια. Κονιάκ. Τι κάτι μαντιμέρι με το αφεντικό. Γεράσιμε. Τι δεν είσαι εσύ εδώ. Πήγαινε έξω γρήγορα να μην φωνάξω την αστυνομία. Έξω! Έξω είπα! Έξω! Επαναλαμβάνω το τώρα. Αυτή τη... Έξω! Παλιογεράσιμε άχρηστε! Καλησπέρα σας, κύριε Αλέξανδρε. Δεν μου λες γεράσιμε. Παρακαλώ. Τι συμβαίνει επιτέλους μέσα σε αυτό το σπίτι, ποιος φώναζε? Δεν αντελήφθη επακριβώς, κύριε Αλέξανδρε. Θα με τρελάνεις. Άκουσα φωνή και βγήκα. Λέτε για την υπηρεσία του σπιτιού. Εγώ την άκουσα. Α, την Άντζελα λέτε, βέβαια. Θα βλέπετε, φαίνεται κανένα εφιάλτη. Ναι. Εγώ μάλιστα ήμουν έτοιμος να την κάνω. Άκουσα τη φωνή και κοντοστάθηκε έτσι να φουγκραστώ. Φύγε μακριά, βρωμάς αλκοόλ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, τι αλκοόλ. Ένα κονιάκι πήγε για το ζάχαρο. Ένα κονιάκι ή ένα κιλό κονιάκι. Κοιτάξτε, να δείτε. Ένα ακριβώς, ένα παρακάτι, θα σας γελάσω. Α, είπε και με τον πατρό σας μερικά μπάντι μέρι. Πατέρα, σας δεν άκουσε τίποτα, ξεράθηκε στον ύπνο που τρώει η Μανταλένα. Μανταλένα? Γνώρισε πάλι μήπως καμιά ύποπτη κυρία που τη λένε Μανταλένα? Καλέ, τι λέτε, για χορό μιλάμε. Δεν θα σας το μάθω. Άντε μακαρένα, μακαρένα, μακαρένα. Άντε μακαρένα, μακαρένα, μακαρένα. Σε παρακαλώ πολύ, γεράσιμε. Πήγαινε. Καληνύχτα. Σας παρακαλώ πολύ, ακολιάκι πήγαινε. Καλή νύχτα, Αλέξανδρε. Καληνύχτα. Άντε μακαρένα, μακαρένα, μακαρένα. Άντε μακαρένα, μακαρένα, μακαρένα. Άντε μακαρένα. Άντε μακαρένα. Άντε Μανταλένα, Μανταλένα. Μπαίνει κι άλλος άντρας στο δωμάτιό σου. Εάν είναι έτσι να μου το πεις, να το πω στον πατέρα να λάβουμε τα μέτρα μας. Καλή, τι είναι αυτά που λέτε? Εγώ μόνο έναν άντρα περιμένω στο δωμάτιό μου χρόνια τώρα. Αλλά θα με συγχωρέσετε ποτέ, κύριε Αλέξανδρε? Τέλος πάντων, εγώ επειδή ο οδηγός μου είπε ότι
φώναζες στον ύπνο σου, είπα να έρθω να δω αν είσαι εντάξει. Α, καλά κάνατε και περάσατε, κύριε Αλέξανδρε, να περνάτε συχνά. Περάστε και τώρα. Ω, τώρα, δεν μπορώ τώρα, είναι αδυνατόν, διότι πρέπει να πάω να μιλήσω σοβαρά με τον πατέρα. Τέτοια ώρα, μα μόλις θα κοιμήθηκε ο άνθρωπος, το ταλέτε το πρωί. Θα εκνευριστεί. Δεν πειράζει, ας εκνευριστεί. Πρέπει επιτέλους να μιλήσουμε σαν άντρας προς άντρα. Γιατί, κύριε Αλέξανδρε, δεν πάμε να κάνουμε ένα γιακούζι να ηρεμήσουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοιο γιακούζι. Πήγαινε στο δωμάτιό σου, Άντζελα. Άντζελα, πήγαινε στο δωμάτιό σου. Εμπρός. Καλησπέρα, πατέρα. Πατέρα, καλησπέρα. Συμβαίνω. Τι κάνετε? Πες ο Θανάση. Δεν βλέπεις την κάμερα, παιδί μου, τι ρωτάς? Με συγχωρείτε για το ακατάλληλον της ώρας, πατέρα, αλλά πρέπει να μιλήσουμε σαν άντρας προς άντρα. Νομίζω πως ήρθε πια ο καιρός. Με ξανασυγχωρείτε που σας ξαναξυπνάω, πατέρα, αλλά νομίζω ότι δεν χάθηκε και ο κόσμος αν κοιμηθείτε μισή ώρα αργότερα. Έτσι κι αλλιώς στις 5 επιστρέφετε κάθε πρωί. Πρέπει να με ακούσετε. Όχι έτσι. Όχι έτσι, πατέρα. Πρέπει και να με βλέπετε. Διότι εδώ πέρα το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Σας παρακαλώ. Περιμένω να σηκωθείτε. Το κέρατό μου το τράγιο. Να φωνιστάζω, ρε παιδί μου, σου λέω. Περιμένω να σηκωθείτε, πατέρα. Έλα, ρίχτω. Ευχαριστώ. Πατέρα, πρέπει να ξέρετε ότι πλησιάζω ήδη στα... Στα, αυτά δεν χρειάζεται. Έλα, στο θέμα. Μα με συγχωρείτε πολύ, αλλά πρέπει να κάνω και τον πρόλογο. Με τρελάθηκες, τελείες πρόλογο τώρα στις 5 η ώρα τα χαράματα. Αυτή η Μακαρένα με έχει κάνει ράγκος. Πάλι με γυναίκες ήσασταν, πατέρα. Πρέπει να ξέρετε ότι στην ηλικία σας αυτά τα πράγματα... Θα γίνω παιδοκτόνος, το λέω. Έλα στο θέμα, στο ψητό, ρε παιδί μου, έλα. Πολύ καλά, λοιπόν. Έρχομαι στο ψητό. Με συγχωρείτε, στο θέμα. Πατέρα, σας επιστρέφω αυτά τα χρήματα που μου δώσατε και σας δηλώνω ότι δεν ανέχομαι πλέον να με συντηρείτε. Έχω υπαρξιακό πρόβλημα, πώς το λένε. Ωραία, παιδί μου, άστα στο κομμωδίνο. Αυτό μόνο έχετε να μου πείτε? Να, όχι, κάτι άλλο. Καληνύχτα. Λοιπόν, πατέρα, σας δηλώνω ότι από σήμερα θα εξοικονομώ τα χρήματα που μου χρειάζονται από την προσωπική μου εργασία. Είναι το λιγότερο που μπορώ να κάνω να επανακτήσω τη χαμένη μου αξιοπρέπεια. Συγχαρητήρια. Καληνύχτα. Και δεν θέλω να μου ξαναδώσετε χρήματα, με ακούτε? Δεν μ' ακούει. Α, μα πια! Αφήσε με, σε παρακαλώ πολύ, Άντζελα, πήγαινε στη δουλειά σου. Τη δουλειά μου την έχω ήδη τελειώσει. Μου είναι 12 η ώρα το μεσημέρι και ακόμα δεν έχει έρθει η μαγείρισα. Δεν με απασχολεί αυτό. Ας μην φάει και ένα μεσημέρι. Ας κάνει και λίγο δίαιτα. Ελπίζω να είναι ο μαυροπίνακάς μου. Άνοιξε. Ελπίζω να είναι η μαγείρισα. Πάω να ανοίξω. Παρακαλώ. Γεια. Γεια. Τι θα θέλατε? Ήρθα να πιάσω δουλειά. Τι δουλειά? Σαν μαγείρισα. Θα μαγειρεύω. Άντζελα, τι θέλει η Δεσποινής? Ήρθε να πιάσει, λέει, δουλειά σαν μαγείρισα. Θα μαγειρεύει. Και ποιος είπε, κυρά μου, ότι θέλουμε μαγείρισα? Ο Νικήτας. Τα κανονίσαμε χθες το βράδυ. Μα η Βίλα έχει ήδη μαγείρισα. Την απόλυση μου είπε. Να σου πω, πού είναι η κουζίνα? Από εκεί. Α. Εάν αυτή είναι μαγείρισα, εγώ είμαι η Άννα Ψαρούδα Μπενάκη. Πού είναι το λάδι και οι πατάτες? Λέω να φτιάξω για σήμερα πατάτες τηγανιτές. Αχ, πρωινό. Πρωινό, λέω, ρε. Στο κερατό. Πρωινό! Πρωινό. Τι πρωινό? Ξύπνησε και θέλει το πρωινό του. Α, εγώ δεν μπορώ τώρα. Καθαρίζω πατάτες. Αν θέλεις να τρελαθώ τελείως τώρα.
Πρόσεχε, βρε Άντζελα! Πρόσεχε, βρε κορίτσι μου, τρακάραμε! Το ξέρω. Στο διάολο με αυτές τις καουμπόικες πόρτες! Χαίρετε. Τι κάνετε? Ωραία, τι σκαθαρίζετε. Σ' αρέσει, μάρι μου. Μανάρι μου. Εσύ πρέπει να είσαι ο Αλέξανδρος, ο γιος του. Ναι, πώς, εγώ είμαι, αυτός είμαι εγώ. Και σας παρακαλώ πάρα πολύ, επειδή ξέρετε, περιμένω τους μαθητές μου για να κάνουμε μάθημα. Πολύ φοβούμαι ότι θα χρειαστώ το κάθισμα που πατάτε το κάθισμα, Δεσποινής. Εν πάση περιπτώσει, θα το χρειαστώ. Ό,τι θες, μανάρι μου. Γλύκασε με τα γυαλάκια σου. Σου πάνε τζόμι. Ευχαριστώ πολύ. Και εσείς έχετε ωραία. Ωραία. Όλα ωραία τα έχετε. Πρωινό θέλετε! Γιατί φωνάζεις έτσι, ρε παιδάκι μου, μπορεί να πεις, άσε παρά τα παιδί, πρωινό θέλετε. Ναι, δεν μπορεί να φτιάξει πρωινό τώρα, καθαρίζει πατάτες, ακούτε, πατάτες! Θα την καρύσεις έτσι εσύ, πατάτες, αν δεν αγαθείς. Το παιδί μου, πού το παιδί μου, έχει υπαρξιακό πρόβλημα το παιδί μου και εγώ ανέστος κοιμόμουν και το παιδί μου υπέθερε. Δεν μου λέτε, κύριε Νικήτα, τι δουλειά έχει αυτή η πουτάνα στην κουζίνα. Ακού να δεις, τέτοια λόγια δεν θα ξανακούσω εδώ μέσα, σου βάλω πιπέρι. Καλά, είναι μια αλυτόβια στην κουζίνα που επιμένει ότι είναι μαγείρισα. Ποια λες? Α, αυτή που γνώρισα χθες το βράδυ στην δισκοτέκ. Όχι αλυτόβια, όχι αλυτόβια. Αυτή μου φαίνεται πολύ καλλιεργημένη. Αν αυτή λοιπόν είναι καλλιεργημένη, εγώ είμαι η Άννα Παναγιωταρέα. Πολλά παρατάς την Άννα Παναγιωταρέα τώρα κι εσύ. Εδώ χάνω το μοναχοπέδι μου και εσύ μου λέτε ότι Παναγιωτά, ναι. Αν τα φτιάξεις πρωινό, ρε. Έχω λυσάξει τις πίνας, ρε παιδάκι. Αχ. Πλήγωσα το παιδί μου. Παιδί μου! Σιγά σας παρακαλώ πολύ, πατέρα. Αυτοσυγκεντρώνομαι. Αγόρι μου, σε πλήγωσα. Συγγνώμη, σου ζητώ, συγχώρεσέ με. Σας παρακάλεσα να κάνετε πιο σιγά. Τουλάχιστον να μην εκτεθούμε στις κυρίες. Κυρίες? Ποιες κυρίες, καλέ? Οι υπαλληλές μου είναι. Και αυτός ο μαυροπύραγας τι θέλει εδώ? Και οι καρέκλες γιατί είναι αναδυσμένες έτσι εδώ πέρα? Το κουδούνι. Έλα εδώ, παιδί, σε ρωτάω, το κατάλαβες? Το κουδούνι σας λέω, χτυπάει το κουδούνι. Σου αρέσουν οι τηγανιτές πατάτες, αγόρι μου? Πατέρα, εσάς αποκάλεσε αγόρι μου? Εσένα θα είπε, εάν... Ό,τι πεις, μονάρι μου. Το κουδούνι! Χτυπάει το κουδούνι, θα πάει κανείς επιτέλους να ανοίξει. Α, δεν μπορώ να πάω εγώ. Είμαι μαγείρισα. Ούτε κι εγώ. Είμαι καμαριέρα. Good morning. Good morning. Περάστε, παρακαλώ, περάστε. Καθίστε. Τι θα πιείτε? Ψυχραιμία, παρακαλώ. Άντζελα, πάρε σε παρακαλώ ένα χαρτάκι και γράφε. Παρακαλώ. Τι? Ωραία. One coffee. Ένα σκέτο, παρακαλώ. One cup of tea. One coffee, please. Α, το καημένο το παιδί μου. Το πλήγωσε και με εκδικείται. Καπί το έκανε το σπίτι μας. Τζίμι, έλα γλίγορα. Πλήγωσα το παιδί μου. Ή έχει μαζέψει κάτω όλα τα περήφανα γυρατιά. Υποφέρω σαν πέρα, Τζίμι μου. Κύριε Νικήτα, εγώ δεν πρόκειται να φτιάξω χαμομήλια και φασκόμηλια, σας το λέω. Τι κάνει τώρα? Καθαρίζει πατάτες. Ο Αλέξανδρος. Όχι, καλέ, η αλυτόβια. Τόση ώρα και έχει καθαρίσει τρεις πατάτες μόνο. Μα εσύ, εγώ σου μιλάω για το παιδί μου, για τον Αλέξανδρο. Και σου μιλάω για πατάτες και την αλυτόβια. Την κοπέλα, θέλω να πω. Γιατί έχεις λυσάξει μαζί της, ζηλεύεις? Εγώ, δεν με ζηλέψω, καλέ, την αλυτόβια. Τότε άσε με στον πόνο μου, ρε παιδάκι μου, σου λέω. Υποφέρω. Και τώρα παρακαλώ πολύ την προσοχή σας. Αρχίζουμε. Θα επαναλαμβάνετε μόνο τη μετάφραση, αλλά μετά από μένα. Προσοχή, παρακαλώ, μετά από μένα. Good morning. Που πάει να πει? Καλημέρα! Πολύ ωραία. How are you? Που πάει να πει? Πώς είσαι? Γεράσιμε! Σε παρακαλώ πολύ. Τι θέλεις εδώ μέσα? Σε παρακαλώ να φύγεις από το μάθημα αμέσως. Με συγχωρείτε, κυρία Αλέξανδρε, αλλά θέλω κι εγώ να μάθω. Δεν θα σας ενοχλώ. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. I am very well. Είμαι πολύ καλά. Thank you. And you? Ευχαριστώ. Εσύ τι κάνεις εδώ? Εμεδώνεις τα αγγλικά καθαρίζοντας πατάτες? Άσε με, ρε, και μου κουπιέστε τα χέρια μου τόση ώρα. Καλά δεν με γνώρισες?
Είσαι από χθες που είχε κουτυπώσει το αφεντικό στη δίσκο και τι κάνεις εδώ. Τη μαγείρισα. Γεράσιμε! Γεράσιμε! Επιτέλους με ενοχλείς, το καταλαβαίνεις! Κυρία Αλέξανδρε, με συγχωρείτε, αλλά θυμήθηκα ένα ανέκδοτο. Τα πας πολύ καλά, ε! Άγα, έχεις και γαμώ την πυθόρε, παιδί μου. Τα τιμημένα γυρατεία θα φύγουν με μπάτσελορ από εδώ μέσα. Το κουδούνι, κύριε Αλέξανδρε. Συνεχίζω, βέβαια. Thank you, and you? And you? Excellent. Ακόμα μια φορά, παρακαλώ πολύ. Γεράσιμε! Γεράσιμε! Επιτέλους με ενοχλείς! Το καταλαβαίνεις! Σας παρακαλώ, συνεχίστε. Ήταν αυτός ο Τζίμι, αλλά τον έστειλε πάλι. Όταν δίδεται ρεσιτάλι διδασκαλίας, δεν πρέπει να σας ενοχλεί ούτε η Παναγία. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. I am very well. Καλά δεν ακούτε το κουδούνι. Συνεχίζουμε, παρακαλώ. Το φασκόμηλο παράγγειλα, τι γίνεται, αργεί. Άσε μας κι εσύ, ρε παππούλη. Κύριε. Τι θέλεις, παιδί μου. Θα πάω έξω. Πού έξω. Έχω και προστάτη. Μέσα είναι η τουαλέτα, έχει την πόρτα δεξιά. Πού είναι αυτός. Εμένα δεν μου έχει κλείσει την πόρτα στα μούτρα ποτέ κανείς, ακούς. Good morning, how are you? Good morning, how are you? Αυτό που σου λέω, ακούς. Σαν κάπου επιτέλους. Παρακαλώ πολύ να σταματήσω τέλει αμέσως. Να φύγετε αμέσως από εδώ, μ' ακούτε. Εσείς όλοι οι υπόλοιποι έξω, όχι εσείς. Όχι εσείς, καθίστε. Εσείς δεν σπίτις, μ' ακούτε κι εσείς. Κι εγώ, γιατί μανάρι μου, άσε με να μάθω καμιά λέξη. Σταμάτε επιτέλους να ξεφυσάς αντρένο και πες μου τι έγινε. Πλήγωσα το παιδί μου. Αχ, πάλι τα ίδια. Λοιπόν, ξαναδείς, να αλλάξουμε θέμα. Θέλω να μου κάνεις μια μεγάλη χάρη. Αυτόν τον οδηγό που έχεις, μπορείς να τον ξεφορτωθείς, σε παρακαλώ. Θα σου βρω έναν άλλον, πολύ καλύτερο, ευγενικό, gentleman. Αυτό το παιδάκι μου είναι πολύ γαϊδούρι. Εσύ, εγώ σου μιλάω για το παιδί μου και σου μιλάω για το Γεράσιμο, ότι είναι γαϊδούρι. Λες και δεν το ξέρω. Κάτσε να με τσαρακώνεις, άψε με. Μου επέστρεψε τα λεφτά. Τα λεφτά που του δώσα για χαρτζηλίκη, το καταλαβαίνεις αυτό. Εγώ κοιμόμουν και το νόημα της ζωής μου. Υπέφερε. Δεν μου λες, αυτούς όλους τους γέρους, τι τους έχει μαζεμένους ο Αλέξανδρος στο σαλόνι, Έλατε. Δεν πας να μάθεις. Τον άκουσα να τους κάνει μάθημα αγγλικών. Αφού το ξέρεις γιατί με ρωτάς, πες μου γιατί με ρωτάς. Φυσικά με με τσαλακώνεις, ουλάβησέ με. Να πας κάτω για να του πεις ότι ο πατέρας το πάνω υποφέρει. Είναι άσχημα πολύ. Άφησε το παιδί μια φορά να νιώσει χρήσιμος, ανθρωπέ μου. Μπα, είναι αξιέπαινος που δεν θα βγάλει το χατζηλίκι του μόνος του. Αμάν, γι' αυτό με κουβάλεις εδώ πέρα, Ρονάρον. Τουλάχιστον πήγαινε να μάθεις πόσα λεφτά θα παίρνει. Αν και είμαι σίγουρος ότι δεν θα φτάνουν ούτε για μια πορτοκαλάδα μπλε. This is a boy. This is a boy. Και γαμώ τους προφέσορες, ρε παιδί μου. Έχει μια προφορά το παλικάρι. Πολύ ωραία. Τα πάτε πάρα πολύ καλά για πρώτη φορά. Σας παρακαλώ πολύ να τα μελετήσετε και στο καπί και αύριο πάλι εδώ είμαστε. Πάμε πάλι. Τι συμβαίνει, κύριε. Έχω μάθει, δεν βλέπετε. Το βλέπω, αγόρι μου, συγχαρητήρια. Πας μια χαρά. Excuse me for a moment, please. Κύριε Δημήτρη, σας είπα ότι έχω μάθημα. Θα στέκεστε εκεί και θα με κοιτάτε. Επηρεάζετε τους μαθητές. Όχι. Αλλά με συγχωρείς, αγόρι μου. Ο πατέρας σου κοντεύει να τρελαθεί. Δεν πειράζει, ας τρελαθεί. Εγώ το εξήγησα ότι από εδώ και στο εξής θα βγάζω το χαρτζηλίκι μου με τον υδρότανο. Δεν σηκώνω τίποτα από αυτού. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά δεν μου λες, πιάνεις τίποτα λεφτά. Δηλαδή, πόσο πάει η ώρα. Δεν πληρώνομαι με την ώρα, αλλά με το μήνα. Α, μισθό, μηνιάτικο δηλαδή. Μπράβο. Δηλαδή, χτυπάς καμιά 500 το μήνα, ε. Τι λέτε τώρα, κύριε Δημήτρη. Έχετε δει πολλούς να βγάζουν 500 έτσι με την πρώτη. Το βασικό μισθό παίρνω από τα καπί τους. 150.000 μεικτά. Πόσα! 150.000 το μήνα μεικτά. Τζίμι, έτσι μου έρχεται να κλάψω με λιγμούς. Η καρδιά μου γίνεται χίλια κομμάτια. Δεν μου λες. Αυτή η κοπελίτσα κάτω που καθαρίζει πατάτες, ποια είναι? Είναι η Μπέγκα. Πάμε κάτω. Θα μου τη γνωρίσεις, α? Εγώ δεν θα τα αφήσω έτσι το παιδί μου. Έλα. We start, please. What is this? This is an orange. Very well. And what is this? This is a tomato. Very, very well. What is this in this? This is a tomato. Good morning. Ναι, good morning. Πώς πάμε? Oh, very well, thank you. And you? Ας τα λέμε, καλά. Αχ, ωραία διδασκαλία. Τόσα χρόνια. Πρώτη μου φορά ακούω τόσο σπουδαίο καθηγητή. Και εγώ είμαι ενθουσιασμένη από το μάθημα. Γράψε με. It's your turn now. What is this? This is an orange. Very well. And what is this? This is a tomato. Excellent. What is this in this? This is an orange juice. Very well, very well. Πολύ καλά, Γεράσιμε.
Πάρα πολύ καλά, μαθαίνεις πολύ εύκολα. Δεν μου λέτε, εσείς από ποιο καπί είστε? Δεν είμαι από καπί, κυρία μου, εγώ. Τόμας Έλμπ, εγώ είμαι από επιτροπή. Ποια επιτροπή είσαι? Ποια, εγώ, την επιτροπή, την ΣΕΟΚ. Ναι, διερευνούμε την απορρόφηση των κονδυλίων για την εκπαίδευση της τρίτης ηλικίας. Δεσποινής, η σειρά σας, μου έρθεις δεις. Μανάρι μου, Orange. Όχι, δεν είναι μανάρι μου, είναι Orange, Orange. Orange. Σας παρακαλώ, σας ζητήσω μια χάρη, την κάντε. Δίνετε αυτά τα χρήματα στον κύριο καθηγητή. Γιατί? Γιατί πες το ότι είναι δικά σας και ότι ενθουσιαστήκατε με τη διδασκαλία του. Με συγχωρείτε, γιατί δεν το δίνετε εσείς? Εγώ, γιατί εγώ είμαι της επιτροπής, με τσιόκ. Δεν επιτρέπετε, δεν θα πω τον πελάμο. Άντε, μπράβο, να σας χαρώ. Να σας χαρώ. And what is this? This is potatoes. Thank you very much for attention. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Κύριε καθηγητά, ορίστε. Τι είναι αυτά? Λεφτά. Ενθουσιάστηκα από το μάθημα. Εντυπωσιάστηκα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, αλλά εγώ έχω το μισθό μου. Πάρτα, παιδί μου, πάρτα. Η γυναίκα στο προσφέρει γιατί ενθουσιάστηκε από το μάθημά σου. Πατέρα, εσείς τα δώσατε. Εγώ? Τι είναι αυτό που λέω, κοπεί το χέρι. Εγώ δεν πρέπει να το σκιώδωσω φράγκο. Για να βγάλεις το χαρτζηλίξο από εδώ και μπρος, θα το βγάζεις με τον υδρότα του προσώπου σου. Ευχαριστώ πολύ, κυρία μου, αλλά δεν μπορώ να τα δεχτώ. Μου είναι αδύνατο. Κυρία μου, σας κάνω εγώ γερμανικά να μου τα δώσετε. Einstein, Heil, Rummenigge, Mecker. Ich eine Bitte. Σας παρακαλώ, πάρτε τα επιτέλους. Σας παρακαλώ. Επιμένετε. Ναι. Θα τα πάρω τελικά. Όχι τίποτα άλλο, δηλαδή για να μην σας στεναχωρήσω. Επειδή επιμένετε τόσο πολύ, αλλά αν και δεν είναι πρέπον, ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά. Good night. Good night, good night. Good night. See you tomorrow. Good night. Good night. Thank you. Μπράβο, αγόρι μου, καθηγηταρά μου, επιστήμονα μεγέθους. Εσύ, παιδάκι, μια μέρα θα γίνεις παμπλούτος σαν τον μπαμπάκα σου, ρε. Έλα, σε φίλη σου. Μουά, 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 μουά.